Έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες αλλά και σε όλους τους πολίτες να προσέλθουν στις αιμοδοσίες για να δώσουν αίμα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, απευθύνουν τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όσο και το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, ενώ δέχεται εκατοντάδες ασθενείς από πολλές περιοχές της χώρας. Οι ελλείψεις πλέον δεν αφορούν μόνο τις σπάνιες ομάδες αίματος, αλλά και τις πιο συχνές. Αυτό δείχνει και την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει κινητοποίηση. Οι ασθενείς δεν μπορούν να περιμένουν, ειδικά αυτοί με μεσογειακή αναμία, αναφέρει μεταξύ άλλων η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ελευθερία Ζερβού, απευθύνοντας έκκληση στους αιμοδότες και ειδικά στους νέους ανθρώπους που μπορούν να αιμοδοτήσουν. Έχουμε μία μεγάλη περίοδο που έχουμε πρόβλημα και στο νοσοκομείο μας και σε πάρα πολλά άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας, κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία που έχουν πολλούς ασθενείς και κυρίως με ομάδα Α και 0 θετικό. Από όλες τις ομάδες χρειαζόμαστε, αλλά στο Α και στο 0 θετικό απευθύνομαι ακόμη μεγαλύτερη έκκληση στους αιμοδότες οι οποίοι έχουν αυτή την ομάδα να έρθουν να αιμοδοτήσουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουμε αυτή την περίοδο με αυτές τις ομάδες και απαιτούν πάρα πολλές μεταγγίσεις. Και θα ήθελα να πω ότι δεν γίνεται, εάν δεν δώσουν οι άνθρωποι αίμα, να μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε με τίποτε άλλο. Πέρσι τέτοια περίοδο περίπου είχαμε την βραβεία στο Μάτι, όπου πραγματικά χιλιάδες είχαν έρθει να δώσουν αίμα. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι το αίμα δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Ακριβώς. Ήταν η μοναδική χρονιά πέρυσι που πραγματικά οι ασθενείς, κυρίως μεσογειακή ανεμία στην Αθήνα, οι οποίοι κάθε καλοκαίρι υφίστανται πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί δεν υπάρχει αίμα για να μεταγγιστούν σε τακτικά διαστήματα και να πάρουν και την ποσότητα που χρειάζονται, που δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα. Αλλά είναι τραγικό να πρέπει να έχουμε μία τραγωδία εθνική, όπως ήταν το Μάτι και πόσοι συνάνθρωποι μας πέθαιναν ή πόσοι χρειάστηκε να μπουν σε μονάδες συντατικής θεραπείας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Επομένως, θα πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το να δώσουμε μια μονάδα έστω μία φορά το χρόνο όσοι μπορούν, αν δίνανε μία φορά το χρόνο, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα κάθε φορά να έχουμε δυσκολία να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες στην Ελλάδα σε αίμα. Επομένως, ας γίνει μία αφετηρία σε κάποιους ανθρώπους από τώρα, αυτούς που δεν έχουν δώσει καμία φορά στη ζωή τους, να έρθουν να δοκιμάσουν, να δουν ότι δεν είναι τίποτα. Και η χαρά που θα αισθανθούν στη συνέχεια όταν ξανά αιμοδοτήσουν, σκεπτόμενοι ότι έσωσαν κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ακριβώς, αξίζει τον κόπο. Και αυτό το βλέπει κανείς σε εκδηλώσεις που κάνουμε, που μιλάνε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, που έχουν πάρει μεγάλες ποσότητες αίματος κτλ. Και συνειδητοποιούν και οι ίδιοι αιμοδότες ότι χάρη σε αυτούς, αυτοί οι άνθρωποι που είναι νέα παιδιά, πάρα πολλές φορές ζουν, συγκινούνται και καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη είναι η προσφορά τους, γιατί διαφορετικά δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.